Γεια σας από το Επιτραπέζουμε. Το σημερινό μας παιχνίδι είναι το La Granja. Ένα παιχνίδι farming κατά κύριο λόγο. Τον Ανδρέας Όντενχολ και Μίκαελ Κέλλερ της Stronghold Games. Παιχνίδι για 1-4 παίκτες με διάρκεια περίπου τα 90 λεπτά. Το παιχνίδι είναι αρκετά πρωτότυπο και σφιχτό. Έχει το σύστημα, όπως βλέπουμε εδώ με τα ζάρια, του dice drafting. Δεν είναι dice placement, δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο το ζάρι, καθότι τα ζάρια τα γίνεται displacement, όχι placement. Τα αφαιρούμε για να κάνουμε action, δεν τα τοποθετούμε, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοια παιχνίδια. Και φυσικά με αυτές εδώ τις καρτούλες κάνουμε ένα engine building, ας πούμε, όπου μας βοηθάει να παράγουμε υλικά, να έχουμε passive ιδιότητες και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Το παιχνίδι διαρκεί 6 γύρους και νικητής είναι όποιος έχει τα περισσότερα victory points. Τα victory points είναι αυτά τα πορτοκαλί ηλιοτρόπια or something, οτιδήποτε είναι, τα οποία είναι μάλιστα και κρυφά. Αν δούμε, έχει από τη μισό μεριά είναι όλα ίδια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σε values 1, 3, 5 και 10. Πάμε να δούμε τις φάσεις του παιχνιδιού. Αφού τις δούμε, πριν τις δούμε μάλλον, να δούμε λίγο τις κάρτες. Όπως βλέπουμε στο ταμπλό, οι κάρτες, το οποίο είναι λίγο περίεργο, είναι περίεργο γιατί οι κάρτες μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω από το ταμπλό. Οπότε, ανάλογα με το πού θα τοποθετηθούν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κομμάτι που είναι φανερό. Καλή και πάνω κάτω, είναι σωστό, Βασίλη, για να το δούμε. Αντίστοιχα, εδώ και εδώ. Οπότε βλέπουμε ότι παρότι οι κάρτες είναι φαινομενικά ίδιες, τώρα βλέπουμε μία κάρτα έχει κειμενάκι, η άλλη έχει αυτά τα συμβολάκια, οι άλλες έχουν κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε έτσι φτιάχνουμε λίγο το ταμπλό μας, όταν τοποθετούμε τις κάρτες. Εντάξει, είναι λίγο κουραστικό, δεν είναι τόσο καλοφτιαγμένο, οπότε αυτό το πράγμα εδώ θα μας κουράσει λιγάκι. Βέβαια, μέχρι 2-3 κάρτες από κάθε πλευρά βάζεις, δεν είναι ότι βάζεις άπειρες κάρτες, αν θυμάμαι καλά. Όχι, βάζεις εδώ και εδώ είναι το πρόβλημα. Έτσι, εντάξει, okay. Εντάξει, τώρα κλασικό γύρο, μην έχουμε τρελές απαιτήσεις από παραγωγή. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό εδώ είναι αρκετά πρωτότυπο. Οπότε με αυτά και με αυτά βλέπουμε ότι κάθε κάρτα έχει τέσσερις πιθανές χρήσεις. Και θα πρέπει έτσι να μας προβληματίσει το πώς θα ξεκινήσουμε. Ο παίκτης ξεκινάει με 2 τέτοιες κάρτες στο χέρι. Ξεκινάει με ένα silver, ένα victory point και έχει και ένα μαρκεράκι εδώ. Γενικά τα υλικά δεν υπάρχουν ξεχωριστά tokens για φαγητά, γουρουνάκια, οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που υπάρχει σαν χωριστό token είναι τα χρήματα. Που σημαίνει ότι όταν το token είναι εδώ είναι κυβότιο. Το κυβάκι, anyway. Φορτίο σου. Ναι, ενώ αυτό το component, πώς το λέμε? Εξάγωνο. Οκ. Αυτό λοιπόν, όταν το έχουμε εδώ είναι... τι είναι αυτό? Ελιές. Μαρούλι, ελιές, ναι. Εδώ πέρα είναι στάχι, εδώ είναι σταφύλι και εδώ είναι γουρούνι. Αντίστοιχα, εδώ είναι μπριζόλα, κρασί και φαγητό. Μεταποιημένα προϊόντα δηλαδή εκεί. Ναι, ναι. Αυτό έχει σημασία πού είναι. Έτσι, ανάλογα πού είναι, το ίδιο σύστημα που έχουμε δει στο Άγκρα και άλλα παιχνίδια. Και εδώ, Βασίλη, σε διακόπτω, είναι ναι, ότι έχουμε στον αγρό μας σταφύλια, αν είναι το κύβος. Ακριβώς. Αυτά εδώ πέρα είναι ο αγρός και εδώ δεξιά είναι τα dens, οι αποθήκες μας. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις του παιχνιδιού. Σε αυτό το player help μας δείχνει όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.
Πάμε στην πρώτη φάση που είναι η farm phase. Το πρώτο είναι να τοποθετήσουμε μία κάρτα. Όπως είπαμε, τοποθετούμε την κάρτα αριστερά, πάνω, κάτω ή δεξιά. Όπου θέλουμε. Ναι, βεβαίως. Όπως βλέπουμε, υπάρχει χώρος για τρεις κάρτες. Έτσι. Και αντίστοιχα, αριστερά και δεξιά υπάρχει επίσης χώρος για τρεις κάρτες. Ενώ η τοποθέτηση εδώ πέρα είναι δωρεάν, για να τοποθετηθούν εδώ και εδώ κάρτες, πρέπει να πληρώσουμε κάποια υλικά, τα οποία μας τα λέει πάνω εδώ δεξιά. Για την πρώτη κάρτα απαιτείται ένα υλικό από οτιδήποτε. Ας πούμε, μπορώ να δώσω ένα στάχι και να τοποθετήσω την κάρτα εδώ. Αν θέλω να βάλω και δεύτερη κάρτα σε επόμενο όμως γύρο, στο ίδιο σημείο. Έτσι, ναι, γιατί στο farming phase τοποθετούμε μία μόνο κάρτα, θα πρέπει να πληρώσω, όπως φαίνεται εδώ, δύο διαφορετικά υλικά. Σαν υλικά δεν ορίζονται μονάχα αυτά, ορίζονται όμως και τα victory points και τα silver. Θα δούμε εδώ στην εικονογράφηση, η οποία είναι λίγο έτσι μικροσκοπική, ότι αποτυπώνονται όλα αυτά. Και τα χρήματα και τα και η ποντινίκης. Και για την τρίτη κάρτα απαιτούνται τρία διαφορετικά υλικά. Οπότε αυτή είναι η τοποθέτηση. Μετά το επόμενο βήμα είναι να τραβήξουμε τόσες κάρτες μέχρι το hand limit. Το hand limit είναι αυτό που γράφει εδώ δεξιά, τρεις κάρτες. Που δείξει μας λέω πάλι για την άλλη. Εδώ. Είναι οι τρεις κάρτες. Συν ό,τι βάλεις, Συν ό,τι βάλεις, διότι εγώ έχω βάλει αυτή την κάρτα, οπότε το hand limit μου είναι στις τέσσερις κάρτες πλέον. Τρία και ένα, τέσσερα, έτσι. Ναι. Οπότε τραβάω τόσες κάρτες μέχρι να φτάσω το hand limit. Ωραία, ας βάλουμε και μία εδώ. Δεύτερη φάση είναι το εισόδημα. Το εισόδημα είναι, όπως βλέπουμε και σε αυτήν εδώ την κάρτα, ότι έχει χεράκι. Πάμε εδώ πέρα στο ποτάμο σχήμα εδώ πέρα. Το ριάκι. Προς το παρόν αγνοούμε αυτά τα σύμβολα, είναι προτυπωμένα για να μας δείξουν πού θα τοποθετηθεί τι. Προς το παρόν δεν παίρνουμε τίποτα. Το μόνο που παίρνω, βλέπω ότι αυτό το ριάκι εκτείνεται εδώ, όπου μου έχει ένα νόμισμα. Οπότε έχω εισόδημα ένα silver. Άρα έχω ένα νόμισμα βασίλειο και έχω βάλει μια κάρτα, έτσι. Ακριβώς. Χωρίς την κάρτα, στην αρχή δεν έχουμε κανένα απολύτως εισόδημα. Mm-hmm. Το εισόδημα αφορά χρήματα. Στην πορεία αυτό που αχνοφαίνεται εδώ είναι κάποια επιπλέον silver. Που μπαίνουν token εκεί πάνω, έτσι. Ναι. Θα δούμε. Να το. Αν έχω τοποθετήσει αυτό, αυξάνω το εισόδημά μου. Αντίστοιχα, αυτά εδώ. Ας τα δείξουμε τώρα. Εδώ είναι ένα υλικό όποιο θέλω. Στη φάση εισοδήματος πάντα, έτσι. Στη φάση εισοδήματος. Πολύ ωραία, thank you. Και αυτό είναι ένα κυβότιο. Τι είναι αυτό το κυβότιο, σας ακούω να ρωτάτε. Το κυβότιο αυτό είναι, βλέπουμε ότι όλοι ξεκινάμε με ένα. Είναι κάτι σαν μπαλαντέρ, το οποίο σαν free action μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με κάτι από αυτά. Όπως ο Πάπυρος, ο Λορέντζο, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ή τέσσερα silver, ή δύο υλικά, αυτά που μας δείχνει, και διαφορετικά. Ή να κατεβάσω μία κάρτα, έτσι, αυτό σημαίνει κατεβάζω κάρτα, με τον τρόπο που είπαμε και τους περιορισμούς που είπαμε. Ή κερδίζω ένα γουρουνάκι στις θέσεις που έχει εδώ. Αρκεί να έχω στάβλο να το βάλω, σωστά. Ακριβώς, αρκεί να έχω χώρο. Ή δύο αστεράκια. Τι είναι τα αστεράκια, πάλι θα το δούμε στο ταμπλό. Βλέπουμε ότι κάποια υλικά έχουν το αστεράκι. Και εδώ. Αυτό σημαίνει ότι έχοντας κάποια υλικά μπορώ να τα μετατρέψω σε πιο πολύτιμα. Οπότε έχοντας δύο αστεράκια εδώ, μπορώ το ένα σιτάρι να το κάνω φαγητό. Μαγειρευτό, ναι. Και να κάνω και το σταφύλι κρασί. Το αστεράκι δηλαδή στην ουσία σου δίνει το action να το κάνεις αυτό. Ναι, τι μεταφύγεις. Σου δίνει free action. Έχεις δύο αστεράκια. Οπότε αυτό είναι το κυβότιο. Και το άλλο, Βασίλη, είναι το γουρούνι, το κάνω μπριζόλα, μαγειρεμένο αυτό. Ακριβώς, ναι, το μαγειρεύεις το γουρουνάκι. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση εισοδήματος. Στο επόμενο βήμα, στο 3, παράγουμε.
το 3 του πρώτου κομματιού πάντα. Του πρώτου κομματιού είμαστε ακόμα στο Farm Face. Mm-hmm. Να βρω μία κάρτα. Okay, αυτή εδώ είναι πολύ καλή. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση οι αγροί μας εδώ παράγουν υλικά. Ας πούμε ότι είμαι κάπως έτσι. Αυτή τη στιγμή παράγω μία ελιά και ένα στάρι. Οπότε παίρνω δύο κυβάκια, τα τοποθετώ εδώ. Έχω παράξει δύο υλικά. Με τα γουρούν, ναι. Γεμίζω τα σπότ, Βασίλη, έτσι, όπου έχω θέσει. Ακριβώς. Γεμίζω τις κενές θέσεις. Από τις κάρτες μας. Ναι. Με τα γουρουνάκια είναι λίγο διαφορετικό, διότι, εντάξει, δεν ξεφυτρώνουν οι γουρούνια. Για να γεννηθεί ένα γουρούνι πρέπει να υπάρχουν δύο είδη. Για να γεννήσουν. Για να γεννήσουν ένα γουρούνι. Οπότε σε αυτή τη φάση τοποθετούμε εδώ άλλο ένα γουρούνι, το οποίο είναι διαθέσιμο. Και στο τέταρτο βήμα θα πάμε λίγο στο ταμπλό. Βλέπουμε αυτές εδώ τις σκεπές. Με turn order κάθε παίχτης μπορεί να αγοράσει μία σκεπή. Οι σκεπές τι δίνουνε? Τοποθέτηση κάρτας, γουρουνάκι, δύο υλικά ή δύο θέσεις στο siesta track. Αυτό εδώ δεξιά είναι το siesta track, το οποίο μας δίνει victory points αλλά και initiative. Είναι αρκετά σημαντικό το turn order σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε θέσεις στο siesta track. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο συγκεκριμένος. Ναι, ακριβώς. Οπότε, όποιος παίχτης θέλει με turn order, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στον πρώτο γύρο αυτά αγοράζονται με αντίστροφο turn order, για να δώσει έτσι ένα πλεονέκτημα στον τελευταίο παίκτη, και αυτές οι σκεπές, αφού τις εξαργυρώσουμε, πάρω δηλαδή ας πούμε δύο θέσεις στο siesta track, γυρνάνε από πίσω. Όσο καλύπτουμε σκεπές, βλέπουμε ότι δίνουν ποντάκια. Οπότε θέλω να παίρνω σκεπές για να παίρνω τα ποντάκια. Βέβαια, γίνονται στους πρώτους γύρους είναι αρκετά δυνατές οι σκεπές. Δηλαδή έχουμε δύο θέσεις στο siesta track, έχουμε γουρουνάκι. Όσο προχωράει το παιχνίδι γίνονται πιο ακριβές και λιγότερο δυνατές. Θες να μας ανοίξεις μία από το 6, να το δούμε λίγο? Ναι, βεβαίως, θα δούμε ότι εδώ ας πούμε πληρώνεις 6 silver για μια ελιά. Okay. Ή 6 silver για ένα αστεράκι. Εδώ είναι 6 silver για να χρησιμοποιήσεις πάλι μια προηγούμενη σκεπή. Και εδώ 6 silver για ένα victory point. Ναι, είναι ακριβά. Είναι πανάκριβα. Λοιπόν, μετράνε και τους γύρους, Βασίλη, σωστά? Ακριβώς. Αυτός είναι ο τρόπος που μετράνε οι γύροι στο παιχνίδι. Και μετά πάμε στην επόμενη φάση, όπου ρίχνουμε τα ζάρια. Στους τέσσερις παίκτες παίζουν και τα 9 ζάρια και τοποθετούμε τα ζάρια στο αντίστοιχο σημείο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 ζάρια κάθε παίκτη που παίζει συν 1. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ας πούμε ότι ήρθε και ένα τριάρι. Οπότε, με turn order, κάθε παίκτης παίρνει ένα ζάρι και κάνει το action που λέει ακριβώς δεξιά. Turn order από το... Από το siesta track, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Okay. Λοιπόν, τα ζάρια, κάθε ένα σου παίρνει το ζάρι, το τοποθετεί στο ταμπλό του σε αυτά εδώ τα spots, ώστε να φαίνεται ότι, τέλος πάντων, ποιος έχει παίξει, ποιος όχι, τα ξεκαθαρά τυπικά. Και φαίνεται ότι μόνο 2 ζάρια θα πάρει κάθε παίκτη σε κάθε γύρο. Ναι, ακριβώς. Οπότε πάμε να δούμε τα actions. Είναι πολύ απλά. Στη θέση 1 παίρνουμε ένα γουρουνάκι, στη θέση 2 ένα υλικό ή μία κάρτα, τοποθετούμε μία κάρτα, στη θέση 3 δύο διαφορετικά υλικά, στη θέση 4 4 χρυσά, 4 silver, στη θέση 5 έχουμε αρκετές επιλογές, δύο θέσεις σωστιές στο siesta track, μία θέση και ένα αστεράκι, η μεταποίηση, το μαγείρεμα εν πάση περιπτώσει, ή δύο αστεράκια. Και στη θέση 6 έχουμε το delivery. Ή δύο λεφτά. Ή δύο silver. Το γαϊδουράκι. Τι είναι το delivery? Το delivery
όπως βλέπουμε, έχεις δύο επιλογές. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, οι κάρτες είναι μια παραγγελία που μας έχουν δώσει και πρέπει να την εκπληρώσουμε. Η συγκεκριμένη κάρτα απαιτεί μία ελιά και ένα στάχι. Οπότε εγώ πρέπει να πάρω μία ελιά και ένα στάχι, όχι ταυτόχρονα, απαραίτητα, στον ίδιο γύρο, και να το τοποθετήσω εδώ πάνω. Έστω ότι είμαι κάπως έτσι, έχοντας το ένα delivery. Μετράνε εδώ. Ναι, φυσικά. Οπότε ή από εκεί ή από εκεί. Ναι. Συνήθως από εδώ με βολεύει ώστε να αδειάσει και να ξαναπαράγει. Μπορώ να πάρω ένα κυβάκι και να το βάλω εδώ στην αντίστοιχη θέση. Όταν ολοκληρωθούν τα υλικά. Για κάθε υλικό θέλω ένα γαϊδουράκι. Ναι, φυσικά. Για κάθε υλικό που βάζω στο contract πάνω, έτσι. Ναι, βεβαίως. Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, τότε πάει μέσα, στο χωριό. Αρχικά θα πάρω ένα κυβότιο, σαν reward, το βάζω εδώ πέρα και τοποθετώ σε ένα εξάγωνο το οποίο έχει τον αριθμό 2, όπως μας λέει εδώ πέρα. Οπότε θα πάρω ένα κυβάκι και θα το βάλω εδώ πέρα. Και αφού παραδώσουμε την παραγγελία, σκοράρουμε τόσα victory points όσα μας λέει το εξάγωνο. Δηλαδή παίρνουμε 2 victory points, το κενάκι όπως έχουμε δείξει, δεν υπάρχει κάποιο track. Τώρα θα δούμε ότι κάποιες άλλες κάρτες, όπως ας πούμε αυτή, αυτή επειδή θέλει λίγο πιο δύσκολα υλικά, μεταποιημένο δεύτερο υλικό. Ναι, θέλει ένα απλό και ένα advanced υλικό. Δίνει 3 victory points. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το τοποθετήσω σε μία θέση όπου υπάρχει ο αριθμός 3. Οπότε θα το τοποθετήσω ας πούμε εδώ. Θα σκοράρω 3 πόντους, όμως θα διώξω και οποιονδήποτε τριγύρω αντίπαλο έχει μικρότερο νούμερο. Οπότε το κίτρινο marker εδώ του παίκτη, το αντίπαλο παίκτη θα φύγει. Το πετάς έξω, έτσι. Το πετάω έξω. Οπότε είναι και το area control του παιχνιδιού. Αυτό θεματικά υποτίθεται είναι η αγορά του χωριού εκεί πέρα, και τέτοια αγορά με τα κιόσκια. Νομίζω ναι, κάτι τέτοιο είναι. Είναι οι πάγκοι. Ναι, αλλά τους πόντους δεν τους έχει πάρει. Ναι. Τι σε επηρεάζει με αυτή. Σε επηρεάζεται να μείνει στο τέλος για πόντους νίκης, στο τέλος έξω. Ακριβώς, στο τέλος κάθε γύρο θα σκοράρουμε κάποια ποντάκια και η πλειοψηφία επίσης σκοράρει ποντάκια. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο είδος. Είπαμε ότι έχουμε και άλλη μια επιλογή στο delivery. Στο delivery, όπως βλέπουμε, τα υλικά μπορούμε να τα στείλουμε και τριγύρω από το χωριό, όχι στην αγορά εδώ, τριγύρω. Κάποια μέρη έχουν ξεκινήσει με το Χ, δεν μπορώ να παραδώσω τίποτα. Παρ' όλα αυτά μπορώ να παραδώσω σε όλα τα υπόλοιπα. Στο Σέντανα Μόντι τυχαία βάλαμε αυτά τα 3 Χ, κλείσανε 3 μέρη. Οπότε με κάθε delivery μπορώ, για παράδειγμα εδώ, να δώσω ό,τι θέλω, δεν χρειάζεται με τη σειρά, να δώσω ένα silver, το πετάω και βάζω ένα marker εδώ. Το ζάρι που έχει 3 από πάνω. Είναι στην αρχή για το setup, θα ρίχνουμε 3 ζάρια και κλείνουν 3 θέσεις. Αν είχα φέρει 3 σε κάποιο ζάρι, σωστά, θα έκλεινα αυτό. Οπότε με το delivery γερμίζω αυτές τις θέσεις. Εκεί δεν μπορεί να με διώξει κάποιος, έτσι. Και συνεχίζω στους επόμενους γύρους, κάνω ως deliveries. Είναι εξωτερικές αγορές υποτίθεται αυτές. Κάπως έτσι. Οπότε ας πούμε ότι κάποια στιγμή, εδώ πέρα έχω γεμίσει, έχω ικανοποιήσει την απέτηση αυτού του σπιτιού ή ό,τι άλλο είναι. Να πούμε σε κάθε γραμμή, ναι, αυτό, ναι. Κάθε γραμμή είναι ένα χρώμα. Ναι, υπάρχουν 4 και φυσικά δεν μπορείς να βάλεις και σε δεύτερη γραμμή. Έτσι, είναι μία γραμμή ανά παίκτη. Οπότε, πάμε εδώ πέρα, στην είσοδο του σπιτιού. Επειδή εγώ ήμουν ο πρώτος παίκτης που ολοκλήρωσα την παραγγελία, θα πάρω το ένα victory point και θα βάλω ένα marker εδώ απλά για να δείξω ότι το έχει γίνει. Και κρατάω το victory point μπροστά μου. Και μπορείς να πάρεις και τα κυβάκια πίσω, γι' αυτό το κάνεις αυτό. Καλά, τα κυβάκια, ναι, μπορώ να τα πάρω πίσω. Αυτό είναι ένα μπονουσάκι το οποίο θα πάρω, έτσι. Θα μου δώσει ένα άμεσο μπόνους, δηλαδή 2 VP,
και θα το φλιπάρω και θα το βάλω στην αντίστοιχη θέση στο ταμπλό μου. Για παράδειγμα, αυτό θα το βάλω εδώ. Αυτό τι μου λέει, ότι κάθε φορά που παίρνω ένα τέτοιο ταϊλάκι, θα παίρνω άλλα 2 VP. Τώρα, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα μια παραγγελία σε αυτό το κομμάτι, θα ξεκλειδώσω και το πρώτο μπλοκαρισμένο κτίριο. Ποιο είναι το πρώτο μπλοκαρισμένο? Αυτό που έχει τον αριθμό 1. Οπότε αυτό ξεκλειδώνει και είναι διαθέσιμο, παίρνω και το Victory Point φυσικά, είναι διαθέσιμο για τους υπόλοιπους παίκτες και εμένα φυσικά να παραδίδουν εδώ παραγγελίες. Για να υπάρχουν πάλι 3 κτίρια διαθέσιμα. Ναι, αυτό είναι διαθέσιμο για τους άλλους παίκτες, έτσι. Α, ναι, σωστά. Δεν κλείδωσε, θα παίρνουν τον bonus αυτό. Σωστά. Απλά δεν θα πάρουν το ένα victory point. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι τραγικό. Άρα ανοίγει και για τους άλλους. Δεν μπορεί να ξαναπάς εδώ. Δεν μπορώ να ξαναπάω, άρα ναι, για μένα είναι. Για να μου ξεκλειδώνει εμένα μία τρίτη θέση. Λέγει. Ωραία. Πάμε να δούμε και τι είναι τα υπόλοιπα. Αυτό εδώ είναι. Εδώ πέρα, ότι το τοποθετώ εδώ πέρα και κάθε μία παραγγελία που ολοκληρώνω, κάθε order, μου δίνει ένα VP παραπάνω. Οι κάρτες που είναι πάνω, έτσι. Ναι, ναι. Είναι μόνο για τις κάρτες που είναι πάνω. Mm-hmm. Αυτό είναι για τις παραγγελίες στα σπίτια, αυτά είναι για την αγορά, τα borrows όπως λέγονται. Okay. Οπότε ανάλογα πόσα VP δίνουν, συν ένα. Και υπάρχει και τι άλλο. Τα χρήματα που είναι για το ποτάμι πάνω. Το γαϊδουράκι ψάχνω, αυτό είναι... Α, ναι, πολύ ωραία. Αυτό εδώ είναι στην επόμενη φάση, ότι θα το δούμε αργότερα. Στην επόμενη φάση θα έχω μία έξτρα παραγγελία και μία άνοδο στο CA στα track. Okay. Και τα άλλα 3 είναι που έχω τοποθετήσει εδώ, είναι εισόδημα. Έχουν το one time bonus. Τα μπλε όλα είναι εισόδημα για να είναι. Ναι, ακριβώς. Είναι στη φάση του εισοδήματος, το farming phase. Αυτό είναι τα χρώματα. Το μπλε είναι για τη farming phase. Τα πράσινα είναι για την δεύτερη φάση, η οποία είναι η revenue. Ακριβώς. Και το τρίτο είναι η τρίτη φάση, όπως λέει, transportation phase. Οπότε αυτά βλέπουμε και πότε ενεργοποιούνται. Τα μπλε στην πρώτη φάση, αυτά τα 2 και στην πράσινη και στην γκρι, και αυτό μόνο στην γκρι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι αυτή είναι το πώς κάνουμε παραγγελίες. Okay. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση ή στέλνουμε, ολοκληρώνουμε τις κάρτες και τις στέλνουμε μέσα εδώ πέρα στο χωριό, στα wheelbarrows, ή στέλνουμε υλικά τριγύρω από το χωριό. Προφανώς δεν μπορείς να κάνεις focus και στα 2, έτσι. Ή θα φορτώνεις κάρτες για να παίρνεις victory points, ή θα στέλνεις τελικά τριγύρω για να παίρνεις λιγότερα γενικά victory points, αλλά κάποια μπονουσάκια passive όπως έχουμε δει. Ωραία, και αφού τελειώσει το revenue phase, πάμε στο transportation phase. Το transportation phase έχει επίσης 4 βήματα. Το 3, έτσι. Ακριβώς. Όλοι οι παίκτες έχουν αυτά τα 4 εδώ πέρα tiles. Η γύρη είναι 6, που σημαίνει ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν μία φορά το καθένα και κάποια από αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε και μία δεύτερη φορά. Κάθε παίκτης κρυφά παίρνει ένα από αυτά τα tiles, ας πούμε ότι διαλέγω αυτό, και το βάζει κρυφά εδώ πέρα. Τα αποκαλύπτουμε και τότε κοιτάμε. Το πρώτο που κοιτάμε είναι τα καπελάκια, δηλαδή το Siesta Track. Ρυθμίζουμε λοιπόν το Siesta Track. Θα πάρει κάποιος 2 πόντους, ο άλλος 3 ενδεχομένως, 1, 1, και ρυθμίζουμε το νέο Turn Order. Για το Turn Order υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα υλάκια που μας δείχνουν 1, 2, 3, 4, γιατί δεν πάει clockwise το Turn Order, πάει ανάλογα με τα tiles. Οπότε, όπως μας λέει εδώ, ανακατανέμουμε τα tiles αυτά για τη σειρά και στο τρίτο βήμα κάνουμε deliveries. Έχει το γαϊδουράκι, είπαμε ήδη πώς γίνονται τα deliveries, απλά τώρα γίνονται με το καινούριο turn order. Και φυσικά,
πόσα deliveries θα κάνει ο κάθε παίκτης, όσα έχει βάλει στο ταϊλάκι του. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω 2 deliveries. Είναι ή έτσι, ή θα κάνω 2 deliveries, θα ανέβω 2 στο σχέστα. Ακριβώς. Και βλέπουμε και τα υπόλοιπα ταϊλάκια είναι αυτά εδώ. 3 deliveries μία θέση, 1 delivery 3 θέσεις, ακριβώς, ή 4 deliveries, πολύ δυνατό. Όμως, μπορώ να κάνω παραπάνω deliveries. Πόσα, θα πάμε εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε ότι μπορώ να δώσω ένα silver για να κάνω ένα παραπάνω. Το έχουμε όλοι αυτό στην αρχή. Εγώ λόγω αυτής της κάρτας μπορώ να πληρώσω και άλλο ένα silver. Μέχρι 2 extra ακόμα. Μέχρι 2 extra deliveries. Και φυσικά, να το πούμε αφού βγήκε, έχω και συν μία κάρτα για το hand limit. Okay. Οπότε, τέλειωσε και το transportation phase και πάμε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, η οποία είναι η κόκκινη. Ναι, δεν βλέπω τώρα πώς λέγεται. Είναι η τελευταία. Η τέταρτη φάση. Okay. Το scoring phase, ναι, το scoring phase. Λοιπόν, στο scoring phase βλέπουμε εδώ ότι για κάθε κυβάκι που έχουμε μέσα, για κάθε marker που έχουμε μέσα στην αγορά, έτσι, στην αγορά, παίρνουμε ένα victory point. Επίσης, ανάλογα με τη θέση που έχουμε στο Siesta Track, παίρνουμε αντίστοιχα από 0 έως 3 victory points. Όπου έχουμε φτάσει. Ακριβώς. Μετά γίνεται ένα reset στο Siesta Track, μηδενίζουνε. Όλα κατεβαίνουν κάτω, έτσι. Ακριβώς, αλλά πάμε, βλέπεις πώς καλύπτω, πάει έτσι. Πάνω-πάνω θα καλύπτει τους υπόλοιπους για να συνεχίσει να παίζει πρώτος. Okay. Δεν είπαμε ότι όποιο δισκάκι είναι πάνω παίζει και πρώτο. Ναι. Και τελευταία φάση, ανοίγουμε τις καινούργιες σκεπές. Ανεξάρτητα αν έχουν αγοραστεί ή όχι οι προηγούμενες, φεύγουν όλες και ανοίγουν οι καινούργιες του δεύτερου γύρου, οι οποίες πάμε ότι είναι πιο αδύναμες. Ναι. Και το παιχνίδι είπαμε τελειώνει στον έκτο γύρο, οπότε μετά τους 6 γύρους κάνουμε κάποιες ενέργειες. Όλοι οι παίκτες μπορούν να πουλήσουν τα αγαθά τους. Στο τέλος λες τώρα. Ναι, ναι. Δεν είπαμε την πώληση. Παρόλα αυτά, θα δεις δίπλα από κάθε υλικό κάποια συν που έχει. Είναι ένα free action που δεν το είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε στο παιχνίδι, να πουλήσουμε αγαθά. Δεν μας συμφέρει γενικά, θεωρείται απώλεια, έτσι. Παρόλα αυτά, τα λεφτά δεν ρέουν αυθονά στο παιχνίδι. Αν δηλαδή δεν έχεις κτίσει κάποιο εισόδημα εδώ, είναι δύσκολο να τα βρεις, ειδικά αν αγοράζεις σκεπές. Οπότε μπορείς να πουλήσεις κάποια αγαθά, τα οποία μπορεί να σου έχουν έρθει και ψιλοτσάμπα μέσα από τις ενέργειες και τις κάρτες και όλα αυτά, να τα πουλήσεις και να πάρεις τα αντίστοιχα silver. Το συν που λέει, το πράσινο νούμερο, έτσι. Ναι. Αντίστοιχα μπορείς να αγοράσεις. Δηλαδή, έχει τύχει να αυτή η κάρτα με το σταφύλι να μην μου έρθει για πολλούς γύρους. Μην περιμένεις την κάρτα να σου έρθει. Ναι, για να διορθώσει αυτή τη ραντομίλα με τις κάρτες στο παιχνίδι, σου λέει, φίλε, πλέρωσε και πάρε το σταφύλι. Αντίστοιχα, βέβαια, μπορείς να κάνεις και τη μετατροπή. Αν δεν θες να πληρώσεις full. Ναι, ή για παράδειγμα, δούμε στο ταμπλό, το 5 είναι γενικά ένα ζάρι που θα λείπει. Έτσι, είναι δυνατό ζάρι, οπότε τα αστεράκια δεν είναι εύκολο να τα βρούμε, οπότε πάλι με το πληρώνοντας silver, σαν free action μπορούμε να το μετατρέπουμε. Αυτά είναι κάποια έτσι free actions. Το ίδιο γίνεται μέσα στο παιχνίδι, στο γύρο σου. Okay. Οπότε, στο τέλος είπαμε ότι σαν free action όλοι οι παίκτες, εφόσον τα υλικά δεν μετράνε τίποτα, μπορούν να τα πουλήσουν. Τα αποθηκευμένα, έτσι, όχι αυτά στους αγρούς. Τα αποθηκευμένα, ακριβώς. Όχι στους αγρούς, δεν δίνουν λεφτά, όχι στις αποθήκες αυτές, όχι τα advanced υλικά. Τα υπόλοιπα μπορούν να τα πουλήσουν. Και τέλος, για κάθε 5 silver που έχει κάθε παίχτης, μαζί με αυτά που έβγαλε τώρα και όσα έχει αποθηκεύσει στη διάρκεια του παιχνιδιού, παίρνει ένα victory point. Ένα πόντο ανά 5 silver. Mm-hmm. Και προσθέτει φυσικά και όλα τα
τα victory points που έχει συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τους δείκτες. Ναι, τα τοκενάκια. Και ο νικητής είναι φυσικά αυτός με τα περισσότερα victory points. Αυτό είναι το παιχνίδι, το La Granja. Η γνώμη σου. Είναι εξαιρετικό παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σφιχτό. Έχει έτσι λίγο εδώ το area control στοιχείο. Έχει το race του ποιος θα προλάβει. Και έχει φυσικά το κάψιμο με τις κάρτες. Αυτή η κάρτα είναι μια πολύ δυνατή γιατί δίνει 6 πόντους, θα διώξει πολύ κόσμο, αλλά δίνει και μια ωραία ιδιότητα. Αλλά δίνει και το εισόδημα που θέλω στην αρχή, καταλαβαίνεις. Να κάνεις όλα. Ναι. Είναι... Αυτή την άποψη θυμίζει το Breeze λίγο που θες να κάνεις. Ναι, που το έχουμε επίσης δει, το έχουμε γυρίσει και αυτό βίντεο. Mm-hmm. Έτσι είναι και αυτό. Έχει αρκετές έτσι στρατηγικές, μπορείς να παίξεις με τις passive ιδιότητες αυτές εδώ, να παίξεις με τις, να κάνεις ένα ωραίο engine εδώ αν σου κάτσουν οι κάρτες. Συγκεντρώνεις βιβλία από πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά οι κάρτες που θα παίξεις στο παιχνίδι δεν είναι πάρα πολλές, γιατί είδαμε ότι κοστίζουν κιόλας, αλλά και να μην κοστίζουν δεν υπάρχουν slots, έτσι. Και βλέπουμε ότι το deck είναι αρκετά μεγάλο. Είναι όλες αυτές. Έτσι. Και έχω μοιράσει εκεί και κάποιες στους παίχτες. Έχει πολλές επιλογές δηλαδή. Ναι, έχει αρκετό replayability το παιχνίδι. Ναι, ναι. Το replayability έγκυται κυρίως στο κείμενο της κάρτας, γιατί κάθε κάρτα είναι διαφορετική. Ναι, σωστά. Και να πούμε και μια λεπτομέρεια είναι ότι στον τίτλο του κειμένου υπάρχει και ένα χρώμα, ναι, το οποίο σε καθοδηγεί σε ποια φάση του παιχνιδιού. Παίρνεις το benefit, ας πούμε. Ακριβώς. Και κάποιες κάρτες φυσικά έχουν το ένα επί. Σημαίνει μία φορά στο γύρο, έτσι είναι ευνόητο. Ναι. Και για να μην γίνεται έτσι ο χαμός, βλέπουμε ότι κάθε κάρτα έχει έναν αύξονα αριθμό από πάνω δεξιά και υπάρχει στο ίντεξ αναλυτική περιγραφή του... Για να μην χαθείς. Για να μην χαθείς, μην έχεις κάποια απορία κτλ. Νομίζω κρατάει και λίγο σχετικά, Βασίλη, σωστά. Ναι, είναι 90 λεπτά βεβαίως, αλλά ναι, έχει κάποια έτσι chain reactions, ότι κάνω αυτό το delivery, παίρνω και αυτό μου δίνει και κάτι άλλο και θέλω και ένα free action. Αλλά άπαξ και οι παίκτες εξοικειωθούν λίγο με το βασικό αυτό μηχανισμό και έχουν μάθει λίγο και πώς λειτουργούν οι κάρτες, βγαίνει και σε κάτω από ώρα, χωρίς να τρέχουν οι παίκτες. Ναι, πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίο Eurogame, δείτε το αν έχετε την ευκαιρία, είναι από τα... Έτσι, πολύ κλασικά, σφιχτά, γύρω παιχνίδια. Τέλεια. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Mm-hmm.